Τρέφουμε να δούμε λίγο εκτός των άλλων ζητημάτων που συζητήσαμε σήμερα και τα φορολογικά. Μάθαμε, τα φορολογικά και ιδιαίτερα το θέμα των αποδείξεων. Γιατί είναι το πιο βασικό. Βλέπω ότι απασχολεί πολύ κόσμο. Τι πιάνετε, πώς πιάνετε, ποια είναι τα όρια. Ξέρετε, έχει μπερδευτεί ο κόσμος λίγο. Ποιες αποδείξεις εννοούμε όταν λέμε αποδείξεις? Ακριβώς. Γενικά, ό,τι μας λέει. Ιατρικές αποδείξεις. Ιατρικές αποδείξεις, ιατρικά νοσοκομιακά πάνε σε μείωση φόρου για μισθωτούς συνταξιούχους. Συνεπώς τα μαζεύουν, θα πάνε σε άλλο κωδικό. Και τα φάρμακα. Και τα φάρμακα. Αυτά... Αποδείξεις για σχολεία. Αποδείξεις για σχολεία κλπ. Έτσι κι αλλιώς τεκμήρια είναι, άμα είναι στοιχειώδους ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δέκο δεν μετράνε. Κρατάμε όμως κάτι, τα φροντιστήρια τα κρατάμε γιατί θα μπουν μέσα. Ναι. Οι δέκο δεν μετράνε κανονικά όπως δεν μετράγανε. Συνεπώς μαζεύουμε ό,τι μαζεύουμε περισσότερο τα σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς καλύπτουν. Όταν λέμε τα σούπερ μάρκετ τα σχετικά, ποια είναι τα άλλα σχετικά? Τα σούπερ μάρκετ. Ρούχα, παπούτσια κλπ. Αυτές που είναι οι βασικές μας καταναλωτικές ανάγκες. Οι αποδείξεις από το εξωτερικό. Οι αποδείξεις από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν μέσα. Μπήκανε για ένα και μοναδικό λόγο, γιατί παλιά στις εξαιρέσεις μπορούσαν να διατηρήσουν όταν ήταν το σύστημα όπως ισχύει και για τις δηλώσεις που θα υποβάλουμε φέτος για τα εισοδήματα του 2012. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν αποδείξεις οι κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά λέει ο άλλος εδώ ότι είμαι ναυτικός. Του εισοδήματος. Τώρα δεν απαλλάσσονται. Ναι, εγώ μιλάω εδώ, λέει, είμαι ναυτικός σε ποντοπόρο, ρε παιδιά. Μπορεί να λείπουμε και 10 μήνες από τη χώρα. Πού θα βρούμε τις αποδείξεις? Να πούμε κάτι, να πούμε κάτι για τους ναυτικούς. Αποδείξεις μαζεύουν αυτοί που πάνε με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων και έχουν και τη μείωση φόρου, γιατί συνδέεται με τη μείωση φόρου τα 2% που είναι μέχρι τα 20.000 και αρχίζει και μειώνονται. Οι ναυτικοί, επειδή φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή, δεν τίθεται θέμα υποχρέωσης να μαζεύουν τις αποδείξεις. Γιατί φορολογούνται με αναλογικό συντελεστή και μάλιστα έχουν αυξηθεί αυτοί οι αναλογικοί συντελεστές και έχουν γίνει 15% για τους αξιωματικούς, δηλαδή καπετάνιοι, μηχανικοί κλπ. Όσοι έχουν την έννοια του αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού, και για τα κατώτερα πληρώματα 10%. Από 6% και 3% αντίστοιχα που είχαν γίνει στους παλιότερους. Έχει ανέβει μένα, αλλά παραμένει. Αλλά παραμένει αναλογικό συντελεστή. Σε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, επειδή εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση με αυτή τη φορολόγηση, δεν τίθεται θέμα για να έχουν αποδείξεις. Γιατί δεν διατηρούν μείωση φόρου. Να πούμε ότι μαζεύουν όσοι φορολογούνται με την κλίμακα λοιπόν των μισθωτών συνταξιούχων, που σημαίνει αποδείξεις θα μαζέψουν μισθωτοί συνταξιούχοι και όσοι φορολογούνται με την κλίμακά τους και έχουν τη μείωση φόρου, που είναι τα μπλοκάκια που λέγαμε. Τα μπλοκάκια που λέγαμε. Ναι. Αυτοί οι οποίοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες όχι. Όχι, δεν μαζεύουν αποδείξεις για τον απλούστατο λόγο. Τι δεν υπάρχει μείωση φόρου. Και όταν δεν υπάρχει μείωση φόρου, δεν χρειάζεται να μαζέψουν. Εντάξει, και αποδείξεις. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ακίνητρο να φοροδιαφεύγουν αυτοί. Δηλαδή να μην. Να φοροδιαφεύγουν. Να μην παίρνουν αποδείξεις καν. Ναι. Και να φοροδιαφεύγει ο άλλος. Το θέμα των αποδείξεων. Δεν είναι ακίνητρο, είναι αντικίνητρο. Είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή, γιατί... εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μία στόχευση. Και αν θέλεις να το συζητήσουμε πλέον, έπρεπε να βρει μια νομιμοποιητική βάση, να σε βάλει να μαζέψεις αποδείξεις. Και η νομιμοποιητική βάση είναι αυτή τη στιγμή σε αυτούς που φορολογούνται με την κλίμακα μισθών συντάξεων. Για τον απλούστατο λόγο, εκεί υπάρχει μείωση φόρου. Ακριβώς. Και σου λέει για να διατηρήσει ακέραια τη μείωση φόρου, γιατί μη σου βάλει να πάλι τιμή 22, μάζεψε αποδείξεις. Στον άλλον που δεν έχει μείωση φόρου και φορολογείται από το πρώτο ευρώ, όπως είναι η αυτοαπασχολούμενη, σε αυτόν που έχει μόνο από ενίκεια φορολογείται από το πρώτο ευρώ. Κερδίζει. Δεν έχει. Κάνει, αλλά στην πραγματικότητα μπορώ εγώ αντί να πληρώσω 123 μια υπηρεσία ένα προϊόν, να το πάρω. Μαζί με το ΦΠΑ το πάρω 100. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχει στόχευση. Και αντιστοίχω να συμπεριφερθώ και ως ελεύθερος επαγγελματίας ο ίδιος. Βεβαίως. Δεν κόβω. Εγώ πιστεύω ότι έγινε τσάτρα πάτρα αυτές οι μεταβολές που γίνανε, μόνο και μόνο για να εξασφαλιστεί το δημοσιονομικό ισοδύναμο των 2,5 περίπου δις που ήταν από τα μέτρα αυτά τα φορολογικά. Και τίποτα περαιτέρω. Δεν έχει γίνει δηλαδή σε ένα βάθος στόχευση στο φορολογικό σύστημα, γιατί αν θα βάλεις ένα κίνητρο, θα δώσεις και ένα κίνητρο στο φορολογούμενο να σε βοηθήσει στον αγώνα που κάνει για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιώργο, θα έρθει και άλλο φορολογικό, θα έρθει και άλλο. Θα έρθει μεγάλο φορολογικό. Θα έρθει μεγάλο φορολογικό, το οποίο μην περιμένουμε μεταβολές σε συντελεστές. Όχι γιατί η φορολόγηση των επιχειρήσεων, ούτε κλίμακες. Αυτά θα παραμείνουν όσο έχουν. Εκεί που θα πάμε τώρα, σε ακίνητα, σε τέτοια, σε τι? Θα πάμε. Φορολογικό ποινολόγιο για την εκλογήκευση των διοικητικών κυρώσεων και την αυστηροποίηση εκεί που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα, και μάλιστα. Των ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας. Θα πάμε στη φορολογία κεφαλαίου, που πλέον ο φόρος αυτοκίνητης περιουσίας θα φύγει και θα φτιαχτεί ένα νέο είδος φόρου που θα συμπεριλάβει μέσα και το αίτητα, γιατί όλα και αυτό φεύγει. Το ΕΤΙΔΕ έγινε μόνιμο και αυτό, έκτακτο. Ακριβώς. Θα πάμε σε έναν κώδικα φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος θα ξεκινάει από το Α και θα τερματίζει στο Ω, με την έννοια ότι θα είναι πλέον ένα μικρό κείμενο και ευέλικτο. Απλώς θα περιέχει αυτούς τους συντελεστές που υπάρχουν σήμερα. Άρα γίνονται λοιπόν, θα έχουμε μια πληθώρα, θα έλεγα, νομοθετημάτων από την δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον. Αλλάζει κάθε εξάμηνο.
Πόσα φορολογικά νομοσχέδια έχουν ψηφίσει τον τελευταίο. Θες να σου το πω, στους τελευταίους 37 μήνες μετρημένα. Ναι. Και να πούμε και για τις αποφάσεις τους κλπ. Νομίζω το είχαμε παίξει. Είχαμε μαζί με αυτό το δύο που είναι ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων και αυτό με το μίνι φορολογικό, έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. 8 αμυγός φορολογικά τους τελευταίους 37 μήνες, αμυγός φορολογικά. 8. Και 22 νόμους με πολλές φορολογικές διατάξεις. Σε επίπεδο. Μόνο ένας από αυτούς για να εφαρμοστεί χρειάζεται 120 αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μισές. Μόνο ένας. Και μιλάμε για τον πιο παλιό, 3842 του 2010. Τέτοια ικανότητα, ρε παιδιά, δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλη χώρα. Αυτό είναι, νομίζω ότι χρησιμοποιούμε το φορολογικό σύστημα μόνο σαν εργαλείο για πρόσκαιρη τόνωση. Δεν βάζουμε μια κάλπη για το φορολογικό να ψηφίσουμε. Γιατί δεν αφήνουν το Ράιχεμπαχ να κάνει τη δουλειά του. Να έρθει να τα φτιάξει ο Ράιχεμπαχ, η Μέρκελ. Άλλοι, γιατί δεν βάζουν, γιατί δεν αφού έχουμε περίσσεμα από κάλπες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν βάζουν μερικές κάλπες να ψηφίσουμε για το φορολογικό, το συνταξιοδοτικό. Δεν του ενδιαφέρουν αυτά του πολιτικού. Πολιτικού ενδιαφέρουν άλλα πάντως θέματα. Πάντως αξίζει να επαναλάβουμε για του τηλεθεατές μας ότι για το οικονομικό 13 που από 1η Φεβρουαρίου κατά τον νόμο θα ανοίξει και το ίντερνετ και θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι 30 Ιουνίου όπως έχουν γίνει καινούργιες διατάξεις, να ξέρουν ότι θα πληρώσουν ακριβώς τα ίδια που είχαν πληρώσει και πέρσι γιατί δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα συγκεντρώσουν αυτά που είχαν συγκεντρώσει και πέρσι δεν υπάρχουν αλλαγές. Χρόνο πια. Αλλά προσοχή για ένα πραγματάκι. Όσοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας, ανεξαρτήτως αν έχουν εισοδήματα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Τελεία και παύλα.